Terror Magno. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους του καναλιού. Είμαστε εδώ σήμερα με ένα ακόμα unboxing video με μερικά προϊόντα που αφορούν καθαρά το spinning. Είναι προϊόντα της Τσουρινόγια και της Solblue. Δύο εταιρείες πλέον τις έχουμε μάθει και τις αγαπήσαμε. Και από θέμα ποιότητας και από θέμα τιμής. Αλλά ας μην καθυστερούμε, πάμε να δούμε τι έχουμε να δούμε σήμερα. Έχουμε μερικά καινούργια πραγματάκια και μερικά που τα έχουμε ξαναδεί. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά ενδιαφέρον. Λοιπόν, ένα πλανάκι καινούριο. Καταρχάς, επειδή είναι καλοκαίρι και το καλοκαίρι τα ψάρια είναι πιο επιθετικά, μου αρέσει να χρησιμοποιώ πάρα πολύ πλανάκια το καλοκαίρι. Είναι εύκολα τεχνητά, έχουν ωραίες βολές και δουλεύουν πάρα πολύ. Τα συγκεκριμένα βγαίνουν στα 6 ευρώ, οικονομικά πλανάκια πολύ. Είναι καινούργια. Άμα δεν κάνω λάθος, λέγονται Wahoo, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, είναι στα 18 γραμμάρια. Έχω την εντύπωση ότι έχει και μεγαλύτερα ή και μικρότερα, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος. Θα το δείτε στο link κάτω στην περιγραφή, άμα πάτε να δείτε στο ψαρά shop. Τα έχει όλα μέσα. Λοιπόν, αν μας αφήσει το πακετάκι να το βγάλουμε, θα το δούμε. Ένα χρώμα. Ασημί, με λίγες λεπτομέρειες κόκκινες στο λαιμό. Ρεαλιστικό ματάκι, όμορφο. Λεπτό πλανάκι. Πάω στοίχημα, λόγω του σχήματος, είναι λεπτό πάνω και πιο παχύ κάτω, άρα οπισθόβαρο πλανάκι. Εγώ είμαι 1000% σίγουρος ότι θα κάνει πολύ ωραία κίνηση ακόμα και σε απλή ανάκτηση και θα κάνει πάρα πολύ ωραίο πέσιμο και πετάρισμα όποτε κάνουμε τζερκάκια. Είναι καινούριο, δεν το έχω δουλέψει, δεν θα σας λέω ψέματα, έτσι. Απλά όταν βλέπω κάτι το οποίο μου αρέσει και έτσι έχω ένα συνέστημα ότι θα δουλέψει, πάντα το παίρνω. Λοιπόν, θα τα δοκιμάσουμε εννοείται. Στα 18 γραμμάρια το πετάνε συνήθως όλα τα σπινοκάλαμα που κυκλοφορούν στην αγορά. Δεν θα έχετε πιστεύω θέμα. Το ένα χρωματάκι ήταν το ασημί με αυτό το ωραίο το υλικό αντανάκλασης που είναι πολύ ψηλό σαν λέπια. Και το δεύτερο χρωματάκι μας είναι το μπλε ροζ. Με μαύρο κεφάλι, ένα χρώμα πολύ ωραίο. Το λες και χρώμα αντίδρασης λιγάκι, αλλά ακόμα είναι στο ρεαλιστικό φάσμα. Αποδοτικό χρώμα, μου έχει δουλέψει πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να πω άλλα, θα τα δούμε στην πράξη, σε μελλοντικά βιντεάκια. Σίγουρα πάντως εγώ σας τα προτείνω, από θέμα ποιότητας είναι εξαιρετικά και πιστεύω θα δουλέψουν. Έχω ακούσει καλά λόγια μέχρι στιγμής από όσους τα έχουν δουλέψει, αλλά εννοείται θα τα δούμε και σε βιντεάκια παρακάτω. Το δεύτερο πλανάκι που θα δούμε, το έχουμε ξαναδεί, το έχουμε δει σε 28 γραμμάρια. Όπου και μου δούλεψε, παρότι δεν είχα μεγάλη έτσι, πίστη πάνω σε αυτό. Μ' άρεσε σαν πλανάκι, αλλά πίστευα ότι δεν θα αποδώσει τόσο πολύ. Και θα σας δείξω και ποιο χρώμα απέδωσε και μου κάνει εντύπωση. Νομίζω λέγεται Little Jack, άμα δεν κάνω λάθος. Έχουμε ένα θέμα με τις συσκευασίες σήμερα, δεν λένε να ανοίξουν με τίποτα. Είναι ένα πιο slow πλανάκι. Δουλεύει και πάρα πολύ στο πέσιμο και μ' αρέσει να το δουλεύω πάρα πολύ κοντά στο βυθό. Από τη μία πλευρά, τώρα παλεύω να το βγάλω έτσι, από τη μία πλευρά έχει ένα ματάκι που θυμίζει σουπιά και από την άλλη πλευρά μοιάζει κανονικά με ψαράκι. Ιδιαίτερο πλανάκι θα έλεγα, όσον αφορά τα σύστη δεν είχα κανένα θέμα, δεν έχω χάσει ψάρι με αυτό. Ιδιαίτερο πλανάκι, στα 28 γραμμάρια το δούλευα σε αρκετά βαθιά νερά, γι' αυτό και το πήρα στα 15 γραμμάρια, να είναι πιο μικρό, προκειμένου να κυνηγήσω διάφορα είδη ψαριών και όχι μεμονωμένα ψάρια, γιατί εγώ το μεγαλύτερο το χρησιμοποιούσα για τονάκια, για μανάλια, γενικώς για στήρες, όπου και απέδωσε εννοείται, αλλά εντάξει, πιο βαρύς πλάνος τα 28 γραμμάρια. Τα 15 θα δουλεύονται με μεγαλύτερη άνεση και σε πιο ρηχά νερά. Δεν χρειάζεται να περιορίζουμε τον εαυτό μας. Έχει και άλλα μεγέθη, άμα δεν κάνω λάθος, αλλά μπορείτε να πάτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα. Χρώμα αγαπημένο. Αυτό που σας λέω ότι δεν είχα πίστη ότι θα δουλέψει. Κοιτάξτε χρώμα. Πορτοκαλί, πολύ χρώμο. Ένα πράγμα απίστευτο. Το δούλεψα σε καθαρά νερά, πεντακάθαρα νερά, γιατί έτσι για το χαβαλέ, και από την πρώτη βολή είχα ψάρι. Θα το έχετε δει σε βίντεο, είναι βίντεο παλιότερο. Αλλά
απέδωσε και απέδωσε πάρα πολύ καλά. Με μια ιδιαίτερη προτίμηση βέβαια να το έχουν τα τονάκια για κάποιο λόγο. Επομένως είμαι σίγουρος ότι και αυτό θα δουλέψει. Τώρα εγώ πήρα μερικά χρώματα γιατί είχα δουλέψει μόνο αυτά τα δύο που σας έδειξα τώρα και πήρα κι άλλο ένα ακόμα που είναι το πράσινο χρυσό. Όμορφο χρωματάκι, αρκετά ρεαλιστικό θα έλεγα. Βλέπετε, από τη μία έχει τη σουπιά και από την άλλη είναι ένα ψαράκι. Τα συστάκια του δίνουν μια πολύ ωραία κίνηση μες στο νερό. Κάνει πεταρίσματα, κάνει πάρα πολύ ωραίο πέσιμο. Γενικώς είναι ένα πλανάκι το οποίο δεν πολύ περίμενα να δουλέψει στην αρχή, ειδικά στο πορτοκαλί το χρώμα, και φάνηκε να κάνει τη διαφορά. Από τότε έχει γίνει σύντροφος σε κάθε ψάρεμα και έχω πάρει αρκετά ψαράκια σε αυτό, δεν το αλλάζω με τίποτα. Επόμενο πλανάκι, το έχουμε δει πολλές φορές. Έχω χάσει αρκετά πλανάκια, αλλά έχω πάρει και πολλά ψάρια. Είναι αυτό εδώ πέρα, είναι από μίμηση, αλλά είναι εξαιρετικής ποιότητας κατασκευής και στην κίνηση. Είναι το πιο, όχι το πιο, είναι από τα τεμπέλικα πλανάκια, όπως τα λέω. Τεμπέλικα, γιατί δουλεύει με απλή ανάκτηση. Δεν κάνεις τίποτα. Το μαζεύεις είτε αργά είτε γρήγορα, αναλόγως το τι κυνηγάς. Λοιπόν, και αυτό κάνει μια πάρα πολύ ωραία κίνηση δεξιά-αριστερά με παίξιμο. Βοηθάνε πάρα πολύ τα assist και οι τρέσες που έχουν. Εκνευρίζουν ψάρια πλάκα. Έχει εξαιρετικό πέσιμο προς τα κάτω όταν τα αφήνεις. Και έχει πολύ ωραία κίνηση στο απλό τράβημα. Κάπου στα 3-4-5 δευτερόλεπτα κάνεις και ένα χτυπηματάκι, ένα jerk και αυτό κάνει μια κίνηση απότομη, ένα τίναγμα που άμα κάτι το ακολουθεί από πίσω το εκνευρίζει και το κάνει να ταρπάξει. Αυτό το χρώμα το έχουμε δει σε άλλα πλανάκια. Είναι το glow rose, άσπρο rose. Νομίζω είναι και glow το συγκεκριμένο. Ναι, είναι glow. Φωσφορίζει ολόκληρο λοιπόν. Γνώμη μου αυτό, δουλέψτε το ακόμα και νύχτα. Δουλέψτε το ακόμα και σε πιο βαθιά νερά. Δουλέψτε το και από βάρκα, σαν light vertical. Είναι πιο slow πλανάκια όπως είπα, αλλά είναι ένα χρωματάκι πολύ όμορφο. Και θα το δουλέψω σίγουρα και στην αυγή και στη δύση και νυχτερινές ώρες. Στο προτείνω, δοκιμάστε αυτό το χρωματάκι. Γενικώς όλα τα χρώματα δουλεύουν και τίποτα δεν δουλεύει. Αυτή είναι η γενικότερη ιδέα, γιατί σε κάθε περιοχή και σε κάθε εποχή, σε κάθε κυνηγότοπο, σε κάθε τόσοι παράγοντες που μπορεί να παίξουν ρόλο, μπορεί ένα χρώμα να κάνει διαφορά, όπως το πορτοκαλί, που δεν πίστευα ότι θα κάνει διαφορά και όμως την έκανε. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, τα χρώματα δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο, απλά μ' αρέσει να έχω μια ποικιλία στα ρεαλιστικά και να έχω και μερικά χρώματα αντίδρασης ή λίγο πιο περίεργα, γιατί τα ψάρια πολλές φορές τους αρέσουν αυτά και όχι τα ρεαλιστικά. Πάμε να δούμε κάτι τώρα που το χειμώνα το μάθαμε καλά με τα λαβράκια. Πρόκειται για το τσουρινό, για ένα τεχνητό, ένα μίνου απίστευτο, οικονομικό ψαράκι, έτσι. Το έχουμε δει στην πράξη, το έχουμε δοκιμάσει, έχουμε πάρει αρκετά μεγάλα ψάρια, έχουμε πάρει γοφάρι, έχουμε πάρει λαβράκι, έχουμε πάρει αρκετά ψαράκια και εννοείται ότι μετά τις κακοχίες που υπέστη το προηγούμενο, έπρεπε να πάρω ένα ίδιο καινούριο, το χρώμα, το πράσινο, λαδί, ασημί. Εξαιρετικό χρώμα, αγαπημένο χρώμα. Παρόλα αυτά, όλα τα χρώματα μου δουλέψαν. Δεν ξέρω αν έπαιζε τόσο ρόλο το χρώμα ή ήταν η κίνηση του τεχνητού σαν τεχνητό όταν τα ψάρεψα, όταν τους έδωσα τόσες ευκαιρίες. Είναι στα 15 γραμμάρια περίπου. Κωδικός είναι DW31. Και σε αυτό έχασα ένα πολύ μεγάλο λαβράκι της τάξης των 5-6 κιλών, ένα τέρας. Οπότε αυτά τα δύο, τα χρωματάκια τα ξαναπήρα γιατί τα είχα καταστρέψει με τα ψάρια, είχαν παντού δαγκονιές, παντού χτυπήματα και είπα να πάρω καινούργια για να τα ψαρέψουμε το καλοκαίρι σε ρηχές ζώνες που βγαίνουν μεγάλα ψάρια και να δούμε στην κυριολεξία τι ψάρια πιάνουν. Λοιπόν, αυτό είναι το βιντεάκι μας για σήμερα, το αφιέρωσα καθαρά στο spinning, στο καλοκαιρινό spinning θα έλεγα. Έχει μερικά πολύ ωραία πλανάκια, αρκετά ελαφριά για να τα δουλεύουμε εύκολα, ακόμα και σε ριχά νερά, γιατί τα ψάρια το καλοκαίρι βγαίνουν και πάρα πολύ ριχά. Είδαμε τα Little Jack, είδαμε αυτά που νομίζω λέγονται Wahoo, χωρίς να είμαι σίγουρος, και είδαμε και αυτό εδώ πέρα το κέρδο πλανάκι που το αγαπάω πάρα πολύ. Και εννοείται δύο αγαπημένα μίνου
τα οποία να προσθέσω επίσης για όσους δεν το έχουν δει και δεν το ξέρουν, ότι δουλεύουν πάρα πάρα πολύ ρηχά. Με σηκωμένη μύτη του καλαμιού μπορούμε να το δουλέψουμε και σε 10 εκατοστά νερό. Οπότε αν έχετε ρηχοπαθιές, ποσειδονίες κλπ, είναι ότι πρέπει για τα λαβράκια. Αυτά εδώ πέρα. Σας τα προτείνω. Ηχοβολιστικά και όσο αφορά την ποιότητα δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα. Και οι σαλαγγές και η βαφή. Η βαφή καταστράφηκε μόνο μετά από 6-7 ψάρια. Λοιπόν, αυτά παιδιά από αυτό το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσαν. Όλα τα link θα είναι στην περιγραφή και για το που μπορείτε να τα βρείτε. Ό,τι απορία έχετε μου στέλνετε στη σελίδα στο Facebook. Επίσης είναι όλα αυτά τα link στην περιγραφή από κάτω. Instagram, Facebook, τα πάντα, όλα. Άμα θέλετε merch να στηρίξετε το κανάλι ή να φοράτε κάτι ωραίο, έχει αρκετά σχεδιάκια, μπορείτε να τα δείτε, έχει αλλάξει η ιστοσελίδα, έχει γίνει πάρα πολύ όμορφη και αυτό το link θα είναι στην περιγραφή και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και όπως λέμε πάντα, καλές θάλασσες και καλές αναδύσεις. Γεια σας!